Ο Απόστολος Παύλος είπε: «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο νου θα φρουρήσει την καρδιά σας. Η δε ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νου φρουρήσει τας καρδίας ημών». Πότε φρουρεί η ειρήνη του Χριστού την καρδιά μας? Όταν βέβαια και εμείς αγωνιζόμαστε να τηρούμε το θέλημά Του. Είμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Του και ένωση μαζί Του. Τότε έχουμε και το αγαθό αυτό της ειρήνης, το οποίο είναι και αυτό μία άκτιστη ενέργεια του Θεού, όπως είναι και η αγάπη, όπως είναι και η ταπείνωση. Είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού, στις οποίες μετέχει και ο άνθρωπος. Γνωρίζουμε ότι στην ουσία του Θεού δεν μετέχουμε, αλλά στις ενέργειες του Θεού μπορούμε να μετάσχουμε. Μπορούμε να μετάσχουμε στην ταπείνωση του Χριστού, στην πραότητα του Χριστού. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός». Τι θα πει «μάθετε»? Ελάτε να ζήσετε αυτό που ζω κι εγώ. Βέβαια όχι στο βαθμό που το ζει ο Θεός, ο Θεός ζει σε άπειρο βαθμό αυτές θα λέγαμε τις αρετές, τις έχει σε τελειότατο βαθμό. Εμείς όμως σε ένα βαθμό μπορούμε επίσης να τις ζήσουμε, να μετάσχουμε σε αυτές. Και τότε είναι αληθινές αρετές όταν είναι μετοχή στις αρετές του Χριστού, στις άκτιστες αυτές ενέργειες. Μια τέτοια άκτιστη ενέργεια του Θεού είναι και η ειρήνη. Αυτή είναι η αληθινή ειρήνη. Βλέπετε, οι άνθρωποι μιλάνε συνέχεια για ειρήνη χωρίς τον Χριστό. Αυτό είναι μια ανοησία. Γιατί η ειρήνη είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και δεν μπορείς να έχεις ειρήνη ούτε μέσα σου, ούτε με τους γύρω σου, ούτε τα κράτη μεταξύ τους, εάν δεν μετέχουν στην άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Όταν λοιπόν ζούμε σωστά, τηρούμε τις Άγιες Συμβουλές, μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια, τότε έχουμε αυτή την ειρήνη του Χριστού που υπερέχει πάντα νουν, που δεν μπορεί να τη συλλάβει ανθρώπινος νους, ανθρώπινη σκέψη, ανθρώπινη φαντασία. Η δε ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρήσει τις καρδίες ημών. Αυτή η ειρήνη θα φρουρήσει τις καρδιές μας. Από τι? Από κάθε ταραχή, από κάθε επιβουλή του πειρασμού, από κάθε σύγχυση. Γιατί ακριβώς ο διάβολος μέσω της σύγχυσης, μέσω της ταραχής τη χρησιμοποιεί ως όχημα, τη σύγχυση και την ταραχή για να επιβουλευτεί την ψυχή μας και φυσικά και το σώμα μας, την όλη μας ύπαρξη. Μια πολύ ωραία και πολύ σύντομη επιστολή.